Καβάλα και για όλη την Βόρεια Ελλάδα. Ζωντανά το Δελτίο Ειδήσεων από τις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης του ΣΕΝΤΕΡ. Αλλαγή στην τιμή των ΦΠΑ σε αρκετά προϊόντα εκτός από το ψωμί και το γάλα, τι δηλώνουν επαγγελματίες και καταναλωτές. Αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι καταστηματάρχες εστίασης στην Αλεξανδρούπολη. Αύξηση της απασχόλησης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επίδοση ρεκόρ για τη χώρα. Κλιμάκιο ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Καβάλα. Πραγματοποίησαν σειρά επαφών, ενώ περιόδευσαν και στα εκλογικά κέντρου Βέρου Κατσιμίγα. Όλη η πολιτική επικαιρότητα, η δραστηριότητα υποψηφίων στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Προεκλογικός καφές με αρκετό κόσμο στο Βρανάς Ριζόρτ για τα μέλη της παράταξης Ανάσα για το Δήμο και όχι μόνο από την υποψήφια Δημοτική Σύμβουλο της παράταξης Ευαγγελία Βρανά Νικολαίδου. Ένας 14χρονος από την Καβάλα στο διαγωνισμό Microsoft Office Specialist στη Νέα Υόρκη.